Ήρθαμε εδώ σήμερα στο δικαστικό Λαρίσης. Είχαμε μια συνάντηση με τον κύριο ανακριτή, κύριο Μπακαΐμη, όπως και με την κυρία εισαγγελέα την κυρία Αποστολακάκη. Ζητήσαμε να ενημερωθούμε για την πορεία της ανακριτικής διαδικασίας, σε ποιο στάδιο βρισκόμαστε. Ζητήσαμε να προχωρήσει λίγο πιο γρήγορα η ανακριτική διαδικασία, να ελεγχθούν πιο γρήγορα τα αιτήματα των συγγενών, ώστε να είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε σιγά σιγά προς την δίκη, η οποία όλο αυτό το διάστημα για τις οικογένειές μας και όλο αυτό το διάστημα είναι μια ψυχοφθόρος διαδικασία και ευελπιστούμε να κλείσει μια δικογραφία, όπως μας είπε ο κ. Μπακαΐμης, η οποία θα είναι πλήρης, θα είναι έντιμη, θα είναι μια δικογραφία η οποία θα είναι αριστή σε όλες τις οικογένειες. Αυτά. Μέχρι τώρα είστε ευχαριστημένος με το πώς κινείται ο εφέτης ανακριτής? Εάν πάρουμε πόσα αιτήματα έχουν γίνει, πόσα πράγματα έχουμε βρει σε όλη αυτή την πορεία, βρισκόμαστε σχεδόν, είμαστε 20 μήνες από την ημέρα. Έχουν γίνει πάρα πολλά αιτήματα σε όλο αυτό το διάστημα. Δεν μπορώ να κρίνω να σας πω εγώ αν είμαι ικανοποιημένος ή άλλη οικογένεια δεν είναι ικανοποιημένη. Αλλά ξέρετε, είναι μια δικογραφία χιλιάδες σελίδες, είναι μια δικογραφία τεράστια. Τη χειρίζεται ένας ανακριτής και μια εισαγγελέας. Οπότε όσο να είναι, είναι χρονοβόρα και είναι δύσκολη διαδικασία και για αυτούς. Δεν είναι μόνο για εμάς για τις οικογένειες. Είναι δύσκολη διαδικασία παιδιά και για εκείνους. Πέρα από το χρονοβόρο, κινείται σωστά, πιστεύετε, ο ανακριτής? Διερευνά όσο πρέπει την υπόθεση? Αυτό θα το κρίνει κάθε οικογένεια αν είναι σωστά. Εσάς ρωτάμε. Εγώ προσωπικά, προς την κατεύθυνση που κινούμε για την απόδοση ευθυνών σε πρόσωπο πολιτικά και αυτά, περιμένουμε να τελειώσει το ανακριτικό κομμάτι και μετά θα μπορέσω να σας πω σίγουρα αν είμαι ικανοποιημένος ή όχι. Πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή ακόμα. Ευελπιστούμε μέχρι πριν τα Χριστούγεννα, όπως και ο κ. Μπακαΐμης, ότι θα έχει τελειώσει το κομμάτι το ανακριτικό. Μετά θα μπορέσουμε να πούμε πιο πολλές λεπτομέρειες αν είμαστε ευχαριστημένοι ή όχι.